απερίγοντας συναισθήματα, δεν έχω λόγια, τίποτα, δεν μπορώ να μιλήσω, έκλαιγα μέσα στα αποδυτήρια, δεν είμαι σε καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Πολύ χαρούμενος για τον ντεμπούτο μου, ελπίζω να βοήθησε την ομάδα όσο μπόρεσα κι εγώ, όλα τέλεια. Σας γιατί περίμενες ότι σήμερα θα αποκλειστήσει και εκπαιδεάσει κάπως ο προπονητής σου ή διέκοντας και κάποιος? Όχι, δεν μπορώ να πω ότι περίμενε θα παίξω, ήμουν αποστολή, ήλπιζα κι εγώ όπως όλοι. Έτυχε να παίξω, με έβαλε ο κότς, τον ευχαριστώ και πήγαν όλα καλά. Έχεις μπροστά σου και στις προπονήσεις και στα παιχνίδια αμυντικούς που είναι πολύ καλοί, εξαιρετικοί. Έχεις τον Κρέσπο, έχεις τον Βαρέλα, έχεις τον Μίγκασον. Πώς αντιμετωπίζει ένας νέος σαν και εσένα ποδοσφαιριστής την παρουσία τόσο ποιοτικών? Όπως έχω ξαναπεί και άλλες φορές, είναι δάσκαλοι για μένα και οι τρεις τους. Μαθαίνω καθημερινά από αυτούς, δουλεύω δίπλα τους. Βλέπω ακριβώς τι κάνουν, τη δουλειά που κάνουν, την ταπεινότητα που έχουν. Μαθαίνω καθημερινά από αυτούς και συνεχίζω και εγώ τη σκληρή δουλειά. Γιάννη, τι είναι αυτό το οποίο σου έχουν πει και κρατάς από αυτούς τους δασκάλους που πήρες εσύ, και τι υπόθηκε σήμερα, αν μπορείς και κάτι από όλα αυτά? Κυρίως αγωνιστικά πράγματα, όπως πώς να κινούμε στις θέσεις, πώς να μαρκάρω, τις τοποθετήσεις μου. Όχι τίποτα εξωγωνιστικό. Εντάξει, ήταν και αυτοί χαρούμενοι για τον ντεμπούτο μου σήμερα, όπως και εγώ, και όλα κύλησαν ομαλά.